Οδηγέ! Πέρα από τον ενθουσιασμό, τη θέληση, το μεράκι,
διόρθωση, σχεδιασμό και τη σύμπνοια των μελών του Συμβουλίου αποτελεί η στήριξη και δραστηριοποίηση όλων των μελών του Συλλόγου. Η πείρα όλων των προηγούμενων διοικήσεων αποτελεί κεφάλαιο για μας. Θα στηριχτούμε σε ό,τι καλό έγινε και θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε λάθη που μπορεί να έγινε. Τη χρονιά που μας πέρασε, ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε τις εξής δραστηριότητες. Στις 11 πρώτου κοπή Βασιλόπιτας. Στις 18 Δευτέρου διοργάνωση του ετήσιου χορού στο κέντρο Πριβέ. Από κοινού με το Επιμορφωτικό Σύλλογο των Γηγενών και Παλαιών Καλαμαριωτών. 8 Τρίτου πραγματοποίηση συναιστίασης γυναικών στα πλαίσια της γιορτής της γυναίκας. 1η Τετάρτου και 2 Τετάρτου διήμερη εκδρομή στη Ξάνθη. 20 Τρίτου συγκέντρωση μελών στην καφετέρια της Αλετσούς και ενημέρωση επάνω στο πρόγραμμα διδασκαλίας παραδοσιακών χορών από χοροδιδάσκαλο. Στις 22 Τρίτου έγινε έναρξη μαθημάτων χορευτικού τμήματος. 9 Τετάρτου απολογιστική συνέλευση. 4 Έκτου εκδήλωση με παρουσίαση του βιβλίου «Ελάτε μαζί μου στην πόλη» και στο Μαρμαρά του συγγραφέα Ανδρεάδη στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Καλαμαριάς. Από 21 Εβδόμου έως 25 Εβδόμου συμμετοχή στη συνάντηση πολιτιστικών φορέων και συλλόγων του νομού Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με παρουσία στις συλλογές φωτογραφικού υλικού από την Παλιά Αρετσό. 28 Εβδόμου συμμετοχή στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Φαγητών του Δήμου Καλαμαριάς στην Πλάζα Αρετσούς με φαγητά που ετοίμασαν γυναίκες του Συλλόγου. Διεκδικήσαμε με παραστάσεις και έγγραφα αδιάθετο επόπεδο της πρόνοιας στην περιοχή της Αρετσούς για μελλοντική στέγαση των γραφείων και των δραστηριοτήτων του Συλλόγου. 15 Ενάτου συναιστίαση μελών στο Μουζερί Αργό στην Αρετσού. 24 Ενάτου εκδήλωση μνήμης για τα 84 χρόνια από το θάνατο που φιλέρει να τέει και το σφαγιασμό των 18 Αρετσιανών το Σεπτέμβριο του 1922. Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλία σχετικά με τα γεγονότα του 22, παρουσίαση του βιβλίου «Χρόνοι δίσεκτοι και μνήμες οργισμένοι, πρόσφυγες της Καμένης Ανατολής» του συγγραφέα Γιώργου Μάνου. Παραδοσιακούς χορούς από το χορευτικό συγκρότημα του Λαογραφικού Συλλόγου Νέου Κρισίου Γιαρετσού, παραδοσιακά τραγούδια από το μουσικό συγκρότημα Βασιλείου Κασούρα και επιμνημόσυνη δέηση. 1η Δεκάτου εκδρομή στη λίμνη Κερκίνας και εκείνης Πάικο, Σπήλαιο, Άνω Πορόια. 29 Δεκάτου ημερήσια εκδρομή στο χωριό Δαμασκηνιά της Κοζάνης για την παρακολούθηση της γιορτής του Κάστανου. 3 Δεκάτου συναιστίαση μελών στο χορευτικό κέντρο Ζεύκη. 3 Δεκάτου συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την ενίσχυση ενός παιδιού που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. 8 Δεκάτου σε συνεννόηση και μεσολάβηση της κυρίας Μιλοκαράκτη συνεννοηθήκαμε με τον Παγόνι Λεωνίδα στη Γερμανία και προμηθευτήκαμε ένα αναπηρικό καρότσι για διάθεση άτομων με κινητικά προβλήματα. Στις 10 Δεκάτου πραγματοποιήσαμε την τακτική απολογιστική συνέλευση. Στις 13 Δεκάτου συγκροτηθήκαμε στη Σώμα και στις 30 Δεκάτου ενισχύσαμε με τρόφιμα και δωρεπιταγές δύο άπλες οικογένειες της Αρετσούς. Θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο για την συνεισφορά του στην πραγματοποίηση των στόχων του Συλλόγου. Δεν θα σας κουράσω άλλο, θα σας ενημερώσω σύντομα για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Θα γίνει πρώτα η κοπή της Βασιλόπιτας και θα μοιραστεί στον καθένα σας από ένα μικρό πιτάκι. Σε ένα από αυτά υπάρχει το φλουρί και ο τυχερός θα κερδίσει το ποσό των 100 ευρώ.
ακολουθήσει. Η μεγάλη δεν έχει δημιουργία, να ξέρετε. Θα ακολουθήσει το κυρίως μέρος της εκδήλωσης, που είναι η διασκέδαση με ζωντανή μουσική. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα περάσουν από τα τραπέζια οι κυρίες του Συλλόγου για τη διάθεση λαχείων που βρίσκονται σε κλειστούς φακέλους. Οι τυχεροί αριθμοί είναι γραμμένοι στις καταστάσεις που έχετε μπροστά σας. Δεν θα γίνει πληστηριασμός για λαχεία που τυχόν παραμένουν αδιάθετα. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας και ευχαριστούμε επίσης όλους τους δωροθέτες μας. Και σας ευχόμαστε καλή χρονιά, με υγεία και να περάσετε καλή, καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Δημάρχου, τον κύριο Σαριγιάννη, για ένα χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, αγαπητοί του υπερυψωμένου δαπέδου, θα παρακαλούσα περισσότερα από 2 λεπτά, δεν θα σας απασχολήσω, αλλά καλά έκανε ο Πρόεδρος και έκανε μια σύντομη αναφορά, διότι όλοι αυτοί οι σύλλογοι πάσχουν από τις γενικές συνελεύσεις που εκεί έπρεπε να συζητηθούν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βρήκε ο άνθρωπος εδώ 300 άτομα και πολύ καλά έκανε να μας ενημερώσει τι έγινε. Θα παρακαλέσω λίγο, έστω για 2 λεπτά, να πούμε 2 πράγματα. Ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο που με κάλεσε στο βήμα για να πω 2 λόγια. Καταρχάς, με τους περισσότερους από εσάς εδώ, μεγάλωσα μαζί και καταλαβαίνετε ότι το βήμα δημιουργεί για μένα μία απόσταση από εσάς. Εν πάση περιπτώσει, όπως να το κάνουμε, κάποια στιγμή πρέπει να κρατάμε και τους τύπους. Με παρακάλεσε ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχός μας, ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, ο Χριστόδημος Οικονομίδης, να σας μεταφέρω το θερμό του χαιρετισμό. Όλοι ξέρετε γιατί δεν μπορεί σήμερα να είναι, θα ήταν σίγουρα εδώ. Αλλά είναι πάρα πολύ καλά και αναλαμβάνει πολύ σύντομα τα καθήκοντά του. Τώρα έρχομαι στο Σύλλογο. Ο Σύλλογός μας διανύει τα 5 χρόνια της δεύτερης του ζωής. Και μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά αυτός ο Σύλλογος δημιουργήθηκε μια φορά το 1952 και μια φορά το 2002. Το γράφει και σφραγίδα το Υγεία Πάρα. Και παρόλο που είμαι ιδρυτικό μέλος, νομίζω ότι αξίζουν έπαινοι στη μεγάλη προσπάθεια ενός άλλου μέρους του Συλλόγου μας που χωρίς αυτή την προσπάθεια δεν θα μπορούσε ο Σύλλογος να υπάρχει. Και αυτό είναι ο Μίμης ο Αντίκος. Καλωσορίζουμε τον πρώην συνάδελφο στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον Δημήτρη Κωνσταμάτη. Προτείνω να δώσετε στο Μίμη τον Αντίπα το τίτλο του πρώτου ιδρυτικού μέλους του Σύλλογου. Με ό,τι αυτό συνεπάγει. Αγαπητοί φίλοι, στο Δήμο Καλαμαριά σήμερα σε κάθε συνοικία λειτουργεί ένας πολιτιστικός σύλλογος. Και αυτό η Δημοτική Αρχή το ενισχύει με κάθε τρόπο. Η παρουσία τόσων μελών συναδέλφων στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπε ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πάψος Ανθόπουλος, ο Θεοδόσιος Παγκογλίδης, η Μαρία Επαυλίδου, ο Αμπατζίδης, τώρα ήρθε ο Δημήτρης ο Τζοβάνης, ο Βασίλης ο Γιάννης ο Πενόπουλος, δεν ξεχνάω να ξεχνάω, η Μαρία του Παυλίδου, υποδηλώνει αυτή τη στήριξη αυτού του συλλόγου. Αυτοί οι σύλλογοι καταγράφουν σήμερα την ιστορία της Καλαμαριάς. Έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο και αγαπητέ Πρόεδρε του Συλλόγου Κουριωτών που είσαι πάρα πολύ δραστήριο, περιμένουμε και προτάσεις πώς θα λειτουργήσει αυτό το Σύλλογο καλύτερα
των πολιτιστικών συλλόγων. Αυτά τα οποία λέγαμε και γελάμε όταν βρισκόμαστε σε παρέες της ρετσίνας του κρασιού, κοινώς μασάλια ελληνικά, αρχίζουν και αποκτούν το ενδιαφέρον των ιστορικών. Ακούστε τι συνέβη πρόσφατα σε ένα συνέδριο αρχαιολόγων για την αναστήλωση των μνημείων στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε και για πρώτη φορά μάθανε ότι μετά την πυρκαγιά του 17 της Θεσσαλονίκης, μεγάλη πυρκαγιά, και μετά την έλευση των προσφύγων του 22 που δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση, ότι καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ανοικοδόμηση έπαιξε σαν υλικό η άμμος που μεταφερόταν βασικά από την περιοχή του Αγγελοπολίου και της Επανομής. Όταν τους είπα ότι πώς γινόταν αυτή η διαδικασία, ήταν τόσο πολύ μεγάλο η έκπληξή τους. Αυτοί νομίζω ότι περνάνε από εδώ, από εκεί, από το ποτάμι ενδεχομένως, που ένας καθηγητής φίλων μου στο Πολυτεχνείο με παρακάλεσε να μαζέψω ό,τι στοιχεία υπάρχουν, φωτογραφικό υλικό ή μαρτυρίες, για αυτή τη διαδικασία. Ποιος περίμενε ότι ο Γιώργης των ιστοριών μας, ο Νικολέτος, με την υπομονή, ο Μαύρος και όλα αυτά τα παλικάρια θα ήταν αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Κανένας. Λοιπόν, μπορούν αυτοί οι σύλλογοι να καταγράψουν αυτή την ιστορία. Ψάχνουμε πάντα την ιστορία που είναι το 22. Αλλά οι πρόσφυγες που ήταν εδώ το 22, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, για να στηριχτούν, ζήσανε μια ζωή με που αν τη διηγηθεί σήμερα στα παιδιά σου, φαντάζονται σαν παραμύθι. Μόνο σαν παραμύθι φαντάζονται. Επομένως, αυτή η ιστορία, αυτό το παραμύθι, εάν καταγραφεί από αυτούς τους συλλόγους, είναι μια μεγάλη προσφορά για την ιστορία της Καλαμαριάς. Εύχομαι, δεν θέλω να σας κουράσω, απλώς έδωσα νομίζω κάποια ρεθίσματα. Εύχομαι ο σύλλογος να τα εκατοστήσει. Καλή χρονιά και να είμαστε πάλι εδώ ακόμη περισσότερο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρευρεθώ στην ετήσια συνεδρίαση του συλλόγου σας. Θα ήταν χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σας, έκτακτη όμως υποχρέωση στη Βουλή των Ελλήνων δεν μου το επιτρέπει. Τις πιο θερμές μου ευχές σε όλους για μια ευτυχισμένη και δημιουργική νέα χρονιά με υγεία, επιτυχία, πρόοδο και κάθε επιτυχία στις δραστηριότητες. Με εκτίμηση, Γιώργος Αφανός, Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα πολιτισμού. Επίσης, καλωσορίζω και τον κύριο Φοβάνη και τον κύριο Σταμάτη που παρευρίσκονται μετά. Το τρίτο
κομμάτι για τον κύριο Ξαδόπουλο, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Το επόμενο κομμάτι για την κυρία Παυλίδου, αντιδήμαρχο παιδείας. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Διεκδικήσεων, τον κύριο Πατροβλήτη. Για τον κύριο Πατζίδη, αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων. Για τον κύριο Πενόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο. Το επόμενο κομμάτι για την κυρία Κωνσταντίνη Χαραλαμπίδου. Πολιτιστικού Συνόμου Ταξιάρχης, κύριο Χατζιβάνου. Για το Σύλλογο Γυναιρών Καλαμπαθωτών, την πρόεδρο κύριε Αλεξιάδου. Για τον κύριο Θεοδωρίδη, πρόεδρο του ΟΑΑ Αθλητικού Συνόμου Αερτίου. Thank you.
την Ακατίνα χρόνια πολλά και πήγες στα 95, δεν πήγες στα 95, έχεις στα 94 ενός χρονού και πας για άλλα 94. Έχεις κουράγιο, αντέχεις. Thank you.
Καλησπέρα κύριε Ιδά. Προηγουμένως δεν μιλούσα. Τώρα κύριε Ιδά λέω. Άρα καλά. Ομορφιές. Άρη, άμα μεγαλώσει ακόμα, θα την κυνηγάς. Θα πούμε τίποτα πάλι. Λες. Θέλεις να πω. Να μιλήσω. Δεν ρωτάμε τώρα, όχι θα πούμε το είπαμε. Ναι, λέει και ο άλλος, βρήκε τώρα 300 άτομα εδώ πέρα, θα τα πει. Χρονιά στην υγειά σας. Πάτε την πληθυγή. Να είστε καλά. Και εσείς ό,τι τη θυμείτε. Μπροστά να με δεις. Κυρία Λευκού. Γράψε μου 50. Άλλα 50 θα πάει. Άλλα 50 εγώ. Καλά ό,τι με θυμείς. Άμα δεν ζαλιστώ εγώ με τα τραπέζια στο γυλά, γύρω-γύρω τα γυρνάω. Ο σύλλογος έτσι. Εσύ πώς τον έκανες. Εσύ πώς τον έκανες. Το καθεστώς CIA δεν μιλάω. Ηλεκτρονικές υποκλοπές. Να είστε καλά και εσείς ό,τι θυμείτε. Πάντα επιτυχίες. Του χρόνου.
τα γυαλιά, ε, και με τα γυαλιά ωραίος είσαι. Όπως και να είσαι ωραίος. Πω. 1, 2, 3 και πού αμέσως μπορεί και 4, και ποιος είσαι, παιδί μου. Μετά λέει γιατί δεν βρίσκουμε γυναίκα, αφού τη μάρει που δεν εσύ που να βρούμε εμείς. Con corazón y de madrugada.
Thank you.
μέσα. Μέσα. Είναι δύσκολη γυναίκα. Γνήσια Ιθιανά!
Ευχαριστώ.